Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε 17 Φεβρουαρίου στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Η αθλητική μας ενημέρωση μόλις αρχίζει για περίπου μία ώρα. Εδώ θα σας λέμε τι έχει συμβεί όλο το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά και όχι μόνο. Πολλά πράγματα. 25η αγωνιστική. 25η αγωνιστική αφιερωμένη στα παιδιά με καρκίνο που ήταν στις 15 Φεβρουαρίου το Σάββατο η Παγκόσμια ημέρα για παιδιά για τον καρκίνο και είχαν τα παιδιά με καρκίνο και είχαν αφιερώσει όλη την αγωνιστική και τη σημερινή μέρα, γιατί σήμερα είναι τα τελευταία παιχνίδια, θα τα πούμε σε λίγο. Όλα λοιπόν είναι αφιερωμένα σε αυτή τη μεγάλη μέρα και την πολύ σημαντική. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε όμως, όπως ξεκινάμε κάθε φορά, με το χορηγό PAP TV. Τα παιδιά εκεί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό, 17 Φεβρουαρίου, σαν σήμερα, κάποιες άλλες χρονιές. Πάμε να δούμε. ΤΣΣΚΑ Μόσχας νικά στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Europa League. Στη ρεβάν στη Μόσχα έφερε ισοπαλία 1-1. So Graham Earl, presumably on the judges' scorecards, would take that one, Duke. I guess that has to go 10 now in round. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός πυγμάχος Μιχάλης Κατσίδης κερδίζει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στα ελαφρά βάρη μετά την νίκη του στον 5ο γύρο επί του Βρετανού Graham Earl σε αγώνα που γίνεται στο Λονδίνο. Ο Κατσίδης έγινε ο πρώτος Αυστραλός που κατέκτησε τίτλο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και ο πρώτος Έλληνας που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία. He's so open though to the counter shot, to the counter punch, and Earl's capitalizing that. He tries to unload with these two-fisted swinging hooks, and as he does so, Earl's able to pick him off with counters, but Katsidis is looking the stronger again here in the fourth. What Katsidis is doing now, John, he's trying to roll under Earl's jab. No knockdown. That's a push. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Ομάρ Σίβορη χάνει τη μάχη με τον καρκίνο σε νοσοκομείο του Buenos Aires 69 χρόνων. Ο Σίβορη ξεκίνησε την καριέρα του στη River Plate το 1954 και μετά λίγα χρόνια μεταγράφηκε στη Juventus με την οποία κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Το 1961 αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη και το 1965 μεταγράφηκε στη Νάπολη. Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας με την οποία αγωνίστηκε σε 9 αγώνες σημειώντας 9 γκολ. Στη συνέχεια ανέλαβε την εθνική Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο του 1974 και ξαναγύρισε στη Γιουβέντους ακίνηγος ταλέντων στην Νότια Αμερική. Είχε γεννηθεί στις 2 Οκτωβρίου του 1935. Ο Γιωργάτος. Έχουμε το σούτ από το Βάλα, δοκάρι! Η πρώτη μεγάλη στιγμή. Ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα της φάσης του 32 του κυπέλου UEFA νικά 1-0 στο Φάληρο της Σωσό. Την βρήκε την μπάλα από την απόκριση του αντιπάλου και την έστειλε στο δοκάρι από το Κοστούλα και δεύτερο και τρίτο. Μπράβο του! Η καλύτερη αμυντική προσπάθεια στο παιχνίδι μέχρι τώρα και να και η κόντρα από αυτή την προσπάθεια με τον Ριβάλντο. Δεν έδωσε στον Οχάν, ο Γιάννης Οχάς σε θέση για γκολ, τρίπλα το σούτ, γκολ! Γκολ από τον Γιάννη Οχά! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιάννης Οχάς σπάει την ευρωπαϊκή ατυχία του. Και κοιτάξτε τι γίνεται στο Στάδιο Καραϊσκάκη με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Μία επίθεση που ξεκίνησε και τελείωσε ιδανικά από τον Ολυμπιακό.
αλλά θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι το 50% οφείλεται στο Θανάση Κοστούλα. Δείτε σου πάλι τον κόλ. Ο Ριβάλτο έξω έχει παλιά για τον ΟΚΑ. Φανταστική τρίπλα. Το σούτ στη δεξιά γωνιά, καταπληκτικό γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-0 στο 30 λεπτό και πάλι εδώ η έξοχη κίνηση από τον ΟΚΑ. Σημειώνει η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Manchester United με 8-1 επί της Nottingham Forest. Forest were behind for just 4 minutes. Well, here's Andy Cole in between Armstrong and Besant and scores. Well, just a minute after conceding the equaliser. Beckham's cross, headed clear by Armstrong. Gemmell lost out to York. Still with Dwight York from the edge of the box. Terrible spill from Besant, and Andy Cole has a tap-in to make it 2-1. Again, United streaming forward. They want to kill the game. Phil Neville's done well. Still going. Off the post, and a tap-in for York. Forest are falling apart here. It's 4-1 now. He's got Neville steaming up on the overlap. Here is Gary Neville. Played into the centre. And the substitute, Ole Gunnar Solskjaer, makes it 5-1. Manchester United are rampant. And there are still 10 minutes to play. Beckham's ball for Solskjaer. The Forest defence are all at sea. Besant's come. He hasn't won it. Solskjaer, he scored again. A sixth goal for Manchester United at the City Ground. Scholes, little ball in for Solskjaer for the hat-trick. Here's Nicky Butt. Back across, it's come to Solskjaer for 8-1 to Manchester United. Ο Γκάρι Κασπάροφ κερδίζει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της IBM Deep Blue μετά από 6 παιχνίδια. Sheffield Wednesday starting their second year under Ron Atkinson and wondering when they're going to get some reward from their fluent football in recent matches. They've been good enough here to beat Liverpool and Aston Villa, and there's a promising start. Oh, it's an own goal by Bold. A sensational start. Ο Steve Bold της Arsenal σημειώνει αυτόν τον γκολ στο 15ο δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Sheffield Wednesday και κερδίζει θέση στο βραβείο των ρεκόρ του Guinness. Στο μάτς μάλιστα δεν σημειώθηκε άλλο γκολ. Arsenal caught absolutely cold. Nigel Worthington headed it back, but it was Bold's own goal and an emphatic one. Within seconds of the kickoff. Γεννιέται ο Βραζιλιάνος μέσο επιθετικός Αντριάνο. Από τα μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά άστατος χαρακτήρας και επιρρεπής στην κακή ζωή. Έπαιξε στις Φλαμέγκο, Ίντερ και από εκεί και έπειτα δανεικό σε Φιωρεντίνα, Πάρμα και Σάο Πάολο. Το 2009 επέστρεψε και πάλι στην ομάδα που ξεκίνησε. Το 2010 πήγε στη Ρώμα και το 2011 στην Κορίνθια, στην οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Έχει 52 συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλίας με 29 γκολ από το 2000 έως σήμερα. Στο γήπεδο Ταύρου, ο Ποστήρα αντιμετώπισε για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, σε έναν αγώνα που εκράτησε σε αγωνία τις χιλιάδες των φιλάθλων και που τον παρακολούθησαν από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο του λεπτό.
Στο γήπεδο Ταύρου σε αγώνα για το πρωτάθλημα της Αλφαεθνικής, ο Φωστήρας έρχεται ισόπαλος 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Το σκορ άνοιξε ο ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό με τέρμα του Παρίδη. Δέκα λεπτά αργότερα ο Φωστήρ ισοφάρισε με τον Πανόπουλο. Οι προσπάθειες των δύο ομάδων κατά το δεύτερο ημιχρόνιο παρέμειναν άκαρπες και το τέλος του αγώνας βρήκε τους αντιπάλους ισοπάλους με σκορ 1-1. Ο Παναθηναϊκός έρχεται ισόπαλος 74-74 με τη Σλάβια Πράγα στην Τσεχία και προκρίνεται στους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, αφού στην Αθήνα είχε νικήσει με 99-73. Ο Κώστας Μωρούζης κοουτσάρει και για 40 λεπτά χρησιμοποιεί την ίδια πεντάδα με τους Απόστολο Κόντο, Πέπα, Κέρκλαντ, Κέφαλο και Ιορδανίδη. Γεννιέται στο Σδρένιαν της Σερβίας ο επιθετικός Ήλια Ίβιτς. Αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα, έπαιξε ακόμα σε Ολυμπιακό, Τωρίνο, Άρη και ΑΕΚ. Έπαιξε μία φορά στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας, ενώ εργάστηκε ως μάνατζερ σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα. Στα πλάνα βλέπουμε γκολ που έχει σημειώσει με τον Ολυμπιακό. Γεννιέται στο Αγρίνιο ο αμυντικός Πέτρος Μίχος. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανετολικό και το 78 πήγε στον Ολυμπιακό. Μέσα σε 10 χρόνια κατέκτησε τα πάντα με τους Ερυθρόλευκους. Ακολούθησε μια τριετία στον Πανιόνιο και επιστροφή για ένα ακόμη χρόνο την περίοδο 91-92 στον Ολυμπιακό. Έκλεισε την καριέρα του στον Ιωνικό την περίοδο 92-93. Σημαντική είναι και η καριέρα του στην εθνική ομάδα με την οποία έφτασε 51 συμμετοχές από το 78 έως και το 89. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική. Γεννιέται στο Brooklyn της Νέας Υόρκης ο Αμερικανός μπασκεμπολίστας Michael Jordan. Θεωρείται ο καλύτερος μπασκεμπολίστας όλων των εποχών. Έπαιξε στους Chicago Bulls και Washington Wizards. Ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2003, ενώ σήμερα είναι επιχειρηματίας και έχει την ομάδα Charlotte Bobcats. Αυτά γίνανε σαν σήμερα κάποιες άλλες χρονιές, σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου, είμαστε στην καρδιά του Φεβρουαρίου. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε λίγο τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής, όπως έχουν εξελιχθεί. Έχουμε άλλον έναν αγώνα το σημερινό για να κλείσει τελείως, το Εργοτέλη Σόφι, θα τα πούμε στην πορεία. Σκόντα Ξάνθη λοιπόν ΑΕΛ Καλονής είχαμε 1-0, Λεβαδιακός Ατρόμητος επίσης 1-0, Ολυμπιακός Πλατανιάς 4-2, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 2-1, Άρης Βέρεια 0-0, Πανετολικός Απόλλων 2-1, Πανιόνιος Παζιάννα 2-0, Πανθρακικός Παναθηναϊκός 0-2 και είπαμε τελειώνει η 25η αγωνιστική με το Εργοτέλη Σόφι. Πάμε να κάνουμε και το πέρασμα που κάνουμε το καθημερινό στις εφημερίδες μας, στον αθλητικό τύπο. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Λοιπόν, ένα ωραίο εξώφυλλο έχει εδώ η Sport Day. Κοιτάει ψηλά με ένα καταπληκτικό σου του Καρέλη και ένα γκολ πονηριάς από τον Ατζαγκούν. Ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την Κομωτινή και κοιτάει ψηλά έτσι και έχει εδώ πέρα και έναν ουρανό, ένα ωραίο έτσι εξώφυλλο. 10 μετών πήρε το σχέδιο του Αναστασίου που επέτρεψε στους Ατζαγκούν και Αμπέντ να βγουν σε καινούς χώρους και να κάνουν ζημιές.
Εξαιρετικός ο Καρέλης, ως μοναδικός προωθημένος και αφεντικό ο Σίντερφελτ, σε μια άμυνα που δεν έδωσε δικαιώματα στον αντίπαλο. Πρώτη συμμετοχή με τα πράσινα για τον Μπέτριτς, δεν φοβήθηκα, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες, δήλωσε ο τεχνικός του Τριφυλιού. Ενώ πάνω-πάνω, στα Άρης Βέρια 0-0, στα Σχοινιά λέει, Ζόρικη η Βασίλισσα κράτησε τους κίτρινους στην απελπισία, παράπονα Σούλη για διαιτησία. Στα ψηλά εδώ της Sport Day, ΑΕΚ Περιστέρι 8-1, ο ψηλός και ο κοντός είναι ο τίτλος, η γνωστή συμμορία ξαναχτύπησε, πρώτο πιστόλι ο Πλατέλας με 3 γκολ και 2 ασίστ, θα δούμε σε λίγο και από εκεί τα highlights. Ενώ στο Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 2-1 είσαι ντεφορμέ, οι επιλογές του Στέφενς και τα σοβαρά λάθη των παικτών οδήγησαν σε τραγωδία, κίνδυνος θάνατος ο Μαντούρος στα στόπερ, αν και προηγήθηκε με Κλάους, ο δικέφαλος γνώρισε τέταρτη σερή εκτός έδρας ΣΥΤΑ και προβληματίζει. Μπάσκετ με το μυαλό στο ντέρμπι 72-59 την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό μιλάει, ενώ ο Πανθρακικός, είπαμε Παναθηναϊκός, 0-2. Κάτω-κάτω στη Sport Day, στα χτυπήματα της Sport Day, πρόσωπο Ανρί Καμαρά και αν δεν πιάστε τον, Πανετολικός Απόλλων 2-1, Δημήτρης Κολοβός, ηγέτης στα δύσκολα, Πανιόνιος Πας Γιάννα 2-0, Ολυμπιακός έχει εδώ ένα δισέλιδο, ρεκόρ με συν 20, για πρώτη φορά στην ιστορία σε τέτοια επίπεδα η διαφορά από τον δεύτερο, ο παράγοντας Συμπαγάσα και οι καταλήτες Βαλντές και Πέρες. Μπάσκετ, δύσκολα 74-72 το ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Λοιπόν, αυτά είναι. Και πάμε στην γκολ. Η γκολ έχει και εδώ στο πρωτοσέλιδο της το Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ επέλασε, λέει, μέχρι τα αστέρια. Η ομάδα οριμάζει και γίνεται καλύτερη. Απόλυτα ικανοποιημένος ο Γιάννης Αναστασίου που ζητάει από τους παίκτες του απλά να παίζουν την μπάλα τους. Πρώτη εμφάνιση του Πέτριτς με τα πράσινα και δέσμευση του Κροάτη σταδιακά θα επανέλθω. Έλαμψε το τρίποντο Καρέλια, Μπέιντ και Ατζαγκούν στην Κομωτινή. Μέσα σε 6 αγωνιστικές το συν 3 του ΠΑΟΚ λέει στα play-off έπεσε στο συν 1 και απειλείται με εξαφάνιση. Ο ΠΑΟΚ καταραίει 2-1 από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Παναθηναϊκός καθαρίζει σε δύσκολες έδρες. Εύκολο 2-0 επί του Πανθρακικού και η μάχη των play-off είναι ανοιχτή. Ενώ κάτω-κάτω, Μαγεία Πλατέλα, δεύτερη συνεχόμενη οκτάρα για την ΑΕΚ, 8-1 τον ΑΟ Περιστερίου που βρίσκει τον καλό της σε αυτό, 3 γκολ και 2 ασίστα από τον κινητρινό Μαύρο Άσο, διαβάστε στη σελίδα 3 ο Πλατέλας που κάνει τη μεγάλη ανατροπή, θηλιά για τον Άρη που φωνάζει 0-0 με τη Βέρεια, ενώ 40 σελίδες γεμάτες ποδόσφαιρο από όλες τις κατηγορίες, Βασίλισσα του Μοριά, Football League, νικήτρια επαναχαϊκή στο ντέρμπι με τον Πανηλιακό, φωνικό διπλό του Φωστήρα στα Χανιά, επίδειξη δύναμης του Ηρακλή στη Δράμα. Τρίτη Εθνική, καλπάζουν Αγροτικός Αστέρας και Ένωση Ερμιονίδας. Ενώ εδώ στο γκολ μπορείτε να διαβάσετε Ρενό Λαβινέλη, άγνωση ιστορία του νέου τσάρου των Εθέρων. Είναι ο τύπος ο οποίος έσπασε το ρεκόρ του στο άλμα εις ύψος. Επίσης, 64 σελίδες, όσα δεν είδατε στην τηλεόραση, θέατρο, κουστούμια και ποντική, λέει στο Κλεάνθης Βικελίδης, Πανετολικός Απόλλων 2-1, ο νόμος του Αγρινίου και η κυρία Άννα, Πανίωνιος Πας Γιάννα 2-0, νίκη ανάσα από το βλέμμα του Καρεμπέ. Ενώ ο Δημάτος έχει εδώ ένα άρθρο, στο ποδόσφαιρο η λογική θα κερδίζει το παράλογο. Ωραία. Και πάμε στο φως. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το φως είναι μια ολόκληρη εφημερίδα, μόνο το πρώτο σέλιδό της. Πάμε λοιπόν να τη διαβάσουμε. Κακός λέει ο θρύλος, πάμε πάνω-πάνω καταρχήν, που μιλάει για τον μπάσκετ. 74-72, ο ΠΑΟΚ πήγε όπως πέρσι να κερδίσει την Πηλαία, αλλά αυτή τη φορά ο Μουν τον γκάρφωσε. Αδιόρθωτος ο πρωταθλητής Ευρώπης στα μάτς με τα οποία δεν έχει κίνητρο, κοροϊδεύει την κοινωνία και παίζει με τα νεύρα του κόσμου του. Χωρίς οπαδούς ο ΠΑΟΚ κέρδισε 25-14 στο 11 και 61-52 στο 32. 7-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε ο Ολυμπιακός και πήρε την μπουκιά από το στόμα των Θεσσαλονικαίων. Έχει εδώ ένα πλήρες ρεπορτάζ. Ο Κόλινς 12 πόντους, Λούκας 12, ο Ντάνσον 8 και επιθετικά ο Μουν 11 πόντους. Ενώ
έχει σε μεγάλο τίτλο, γιατί ο Ντινγκά κερδίζει τον Μίτσελ. Ο Αφρικανός αποδεικνύεται άκρος αξιόπιστη λύση στην πολύπαθη θέση του κόφτη, προσφέροντας στον Ολυμπιακό δύο βασικές υπηρεσίες, σωστές τοποθετήσεις στον άξονα, ανασταλτικά και απειροελάχιστα λάθη στις μεταβιβάσεις. Τρέχει με 100, λέει, με την κεφαλιά του Μαρκάνο και την τεσσάρα επί του Πλατανιά. Ο Ολυμπιακός κατοστάρισε τα γκολ του στη σεζόν που διανύουμε σε ένα μοναδικό κρεσέντο για ερυθρόλευκα πολυβόλα. 21 διαφορετικά σκόρ, 21 διαφορετική σκόρ, 37 μάτς όλες τις διοργανώσεις και ένα σπουδαίο επιθετικό ρεκόρ που χαρακτηρίζει τη φετινή περίοδο για τα παιδιά του Πειραιά. Ενώ ο σκόρερ Μαρκάνο στο 4-2 επί του Πλατανιά έχει εδώ ένα πλήρες φωτορεπορτάζ στο φως. Οι δύο όψεις του φαινομένου η μπαγάσα. Ο Μίτσελ ποντάρει στο δίδυμο Χολέμπας Πέρες, πολύ ικανοποιημένος από την εκκίνηση του Παραγουανού. Περιμένει και το διεθνή μπάκο στη αριστερή πλευρά να αλλάξει επίπεδο. Και εδώ πάλι έχει έτσι πιο ένα πλήρες αφιέρωμα στον Ιμπαγάσα. Το όνειρο, λέει, του Ιμπαγάσα που δεν θα πραγματοποιηθεί. Ήθελε όσο τίποτα άλλο να βοηθήσει την ομάδα του με τη Μάντσεστερ, αλλά ο Μίτσελ δεν τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα. Μέχρι τρεις αλλαγές μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για την φάση του 16 και αυτές ήταν η Μαρκάνο, Πέρες και Βαλντές. Χαμός για το 7. Οι παίκτες του Πλατανιά Θέρα και τώρα ζήτησαν από τον Ιμπαγάσα τη φανέλα του και ο Κοντός έψαχνε στα αποδυτήρια και τη δεύτερη του εμφάνιση για να δώσει επομία στον καθένα. Βαλντές, ο Άριελ κάνει τη διαφορά και μπορεί να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Χαίρεσε να αγωνίζεσαι μαζί του. Ανεβάζει στροφές ο Χωσέ, υποχωρεί το πρίξιμο πίσω από το γόνατο του Χολέμπας και παραμένει το πολύ μέχρι την Πέμπτη να μπει με την ομάδα. Δεν τίθεται θέμα απουσίας του με τη Μάντσεστερ. Ενώ ο ρόλος των Φουστέρ, Μαρκάνο και Μπαγάσο στην προσαρμογή του Πέρες, στο Ρέντι και στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά μπορείτε λοιπόν να τα διαβάσετε. Και πάμε λίγο στα πιο κάτω του φως. Ο ΠΑΟ χωρίς κόπο πέρασε από την Κομωτινή 2-0. Ο Πανθρακικός κατώτερός του αναμενόμενου, μάλλον αυτή πρέπει να ήταν η χειρότερη εντός έδρας εμφάνισή του στο φετινό πρωτάθλημα. Η σκόρερ του 2-0 Ατζαγκούν και κάτω ο γκολκίπερ Σέρεμετ. Έχει εδώ ένα ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός λέει με MVP τον Αμπέντα από τις παλιές του οποίου ξεκίνησα και τα δύο γκολ. Είχε πολύ καλό και τον Καρέλη με σουτ στο δοκάρι. Σε ρόλο Αντιμπέρκ, ντεπούντο από το 74 για τον Μπέτριτς, αλλά να μην κρίνεται αυτό το παιχνίδι, είχε χάσει παντελώς τον ενδιαφέρον του. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην δεύτερη εθνική εδώ πέρα, να πούμε και τα αποτελέσματα της δεύτερης εθνικής. Χανιά Φωστήρας 0-1. Παναχαϊκή Πανηλιακός 2-1, Φωκικός Πανεγιάλιος 0-1, Χαρναϊκός Αστέρας Μαγούλας 1-0. Τα άλλα αποτελέσματα: Βίζας Γλυφάδα 1-3, Εθνικός Γαζόρου Γιαννιτσά 3-0, Πιερικός Αναγέννηση Καρδίτσας 0-2, Τύρναβος Ιγυνιακός 1-2, Δόξα Δράμας Ηρακλής 0-2, Ζάκυνθος Νίκη Βόλου 2-0. Νίκη Οξυγόνο για Πανιόνιο 2-0, λέει τον Πας Γιάννενα. Μετά από 4 χαμένα μάτς, οι νεοσμηνιώτες επέστρεψαν στα τρίποντα. Κάτι διαβάσαμε σήμερα ότι ο Πανιόνιος θα είναι ο καινούριος του προπονητής. Μετά την παρέτηση του Παναγόπουλου θα είναι ο Νίκος Αναστόπουλος. Θα δούμε τώρα στην πορεία. Όρθια Ιβέριας του Χαριλάου 0-0. Εργοτέλη Σόφι ρίχνουν σήμερα, λέει, την αυλαία της 25ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα. Διαιτητής είναι ο Ανδρέας Παπάς και βοηθή του Καρατζίκας και Τσολάκης. Το μάτς αρχίζει 7.30, απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 1. Αυτά λοιπόν και στο φως των σπορ. Πάμε στην πράσινη. Λοιπόν, αφιέρωμα και εδώ στο Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Express Champions League, λέει, πατάει πιο γερά από ποτέ καθαρίζοντας τα μάτς φωτιά εν όψη Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός πέρασε στο Ρελαντί από τη Θράκη και Φουλάρι για play-off και Σεντόνι. Ενώ 1.500 πιστοί έκαναν λεωφόρο την Κομωτινή, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Καλαφάτη. Και πάνω-πάνω έχει για το μπάσκετ, όλοι έτοιμοι στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν. Λουκάς Παπάς και Γιάνκοβιτς είναι οπλισμένοι και διψασμένοι, περισσότερο από ποτέ. Κουπάτος, ωραίος και κεφαλονίτης. Σήμερα τα σπουδαία για Ράιτ. Ενώ νίκες παντού, λέει, για την Τριφυλάρα, κατά πράσινο Σαββατοκύριακο, γεμάτο περηφάνεια σε όλα τα αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο είπαμε 2-0 τον Πανθρακικό, στο μπάσκετ 72-59 την Κηφισιά, μπάσκετ γυναικών 49-42 τον Πρωτέα Βούλας, βόλεϊ ανδρών 3-0 την Αλεξανδρούπολη και πόλο 16 τον Εθνικό.
Όντως άρρωσε ο Παναθηναϊκός. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Λοιπόν, η ώρα των σπορ, από οχτάρα σε οχτάρα λέει θα πετάω, είναι ο τίτλος έτσι λογοπαίγνιο που κάνει. Μπορεί να έλειπε ο κόσμος και χθες από το ΆΚΑ, αλλά η ΑΕΚ συνέχισε τα πάρτι επιστροφής με τους παίκτες της να τραγουδούν. Αυτό το από οχτάρα σε οχτάρα θα πετάω. Ο μαέστρος και πάλι ο Πλατέλας, ο βιρτουόζος της μπάλας, πέτυχε 3 γκολ και έβγαλε 2 ασίστ. Μαγικός, έκανε στην κυριολεξία ό,τι ήθελε μες στο γήπεδο. Καυτή Μπρέσεβιτς και Ντακόλ, 2 γκολ ο Ιβάνο τρομερός, άγγιξε το 3ο σερί χατρίκ, άλλα 2 ο Βραζιλιάνος, παραλίγο να κάνει και αυτός χατρίκ αφού είχε και ένα οριζόντιο δοκάρι. Σκόραρε και ο Πόποβιτς. 21 γκολ σε 3 μάτς, μηχανή παραγωγής γκολ η Ένωση από τότε που καθάρισε την άνοδο, στο συν 10 στη βαθμολογία με μάτς λιγότερο και όντας τιμωρημένη με μείον 3 βαθμούς. Ενώ κάτω-κάτω στην ώρα των σπορ, στην πρώτη γραμμή και ο Ιάκωβος Μελισανίδης, ο Τίγρης έλειπε στο Λονδίνο, ο αδελφός του ήταν παρόν στο ΆΚΑ. Ένα ομώνυμα στην κορυφή, τα κορίτσια της ΑΕΚ που ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Παναξιακού, 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό του Ιωνικού. Ο Θοδωρής Τσιότρας μιλά στην ώρα και βγάζει το καπέλο στους ενωσίτες οπαδούς. Καμιά ομάδα δεν έχει αυτόν τον κόσμο, μόνο η ΑΕΚ. Λοιπόν, πλήρες ρεπορτάζ εδώ στην ώρα, το καταλαβαίνετε. Και πάμε τώρα στον πρωταθλητή. Λοιπόν, κάνει εδώ πέρα και εδώ ο πρωταθλητής ένα λογοπαίγνιο. Παραγουάου, το λέει, το δίδυμο που κάνει Πάταγο. Βαλντές και Πέρες ενθουσιάζουν στα πρώτα τους μάτς με τα Ερυθρόλευκα. Καψούρα για Πέρες και σκόρες και οργανωτής αλλά και σερβιτόρος. Απίστευτη επίδοση, 6 τελικές, 1 γκολ σε 37 λεπτά ο Νέλσον, κόκκινο, όχι εδώ πάει στο μπάσκετ να τελειώσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο, ενδιαφέρον Μαρινάκη για η Μπαγάσα, τα είπαν στη Σουήτα, αλλά λέει μη σας ξεγελούν οι μείον 20 και μείον 25 βαθμοί, προσοχή, τίποτα δεν τελείωσε ακόμη, θα τελειώσουμε στην Τούμπα. Συγγνώμη, σε αναζήτηση του νέου Κάνιο, ο θρύλος ψάχνει εγκέφαλο. Παραμένει ο Ρούνεϊ στη Μάντζεστερ, αυτά γιατί τώρα διαβάζουμε πλήρες και τι συμβαίνει στη Μάντζεστερ, ειδικά όλοι οι Ολυμπιακοί. Ο Παραγουανός πάνω-πάνω εδώ στον πρωταθλητή προσαρμόζεται και δείχνει δόντια. Βαλντές, είμαι ευτυχισμένος. Βάζουν γκολ και τα δοκάρια, 18 διαφορετικοί σκόρες για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά λοιπόν, 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις Ολυμπιακός. Μπορείτε να διαβάσετε για πολλά γκολ μέσα στον πρωταθλητή. Ενώ κόκκινο φεγγάρι και στην Πηλαίο, Τζαμάριο Μουν με ένα καθοριστικό τρίποντο και ένα κάρφωμα στα 8 δεύτερα έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό με 74-72 επί του ΠΑΟΚ. Νέα μεγάλη ανατροπή για τους Ερυθρόλευκους που έχαναν στο 33 με 9 πόντους διαφορά και 52-61, αλλά στο τέλος έφεραν τα πάνω κάτω. Λοιπόν, αυτά όλα στον πρωταθλητή και πάμε στον Γαύρο. Γαύρος ερχόμαστε, με κακή εμφάνιση δοκιμές αλλά και σε λινιασμένο τον Τζαμάριο Μουν νίκησε τον ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται για Παναθηναϊκό. Πολύ χρόνο πήρε ο Κόλινς, 12 πόντους, καθαρό μυαλός Λούκας όταν έκαιγε η μπάλα. Μπαρτζόκας ευχαριστημένος με τον Μουν, έχει κίνητρο και ποιότητα. Είναι πάνω-πάνω όλα αυτά στο Γαύρο, 72-74 τον ΠΑΟΚ. Ο θρύλος πέρασε από την Πηλαία και πάει για διπλό στο ΆΚΑ. Ενώ ο κεντρικός τίτλος είναι 3-3, 100% επιτυχία του θρύλου στις μεταγραφές του Γενάρη. Πρώτον, αποκάλυψη ο Πέρες της, τι αρέσει στον Μίτσελ με τον Παραγουανό. Δεύτερον, υπόσχεση γκόλ ο Βαλντές, όπως η Ελλάδα στο Euro 2004 και εμείς με τη Μάντζεστερ. Τρία, σαν να μην έφυγε ποτέ ο Μαρκάνο, ο Μίτσελ στηρίζει πολλά πάνω του ενόψη United. Τέτα τέτ με τον πρόεδρο, λέει ο μάγος Συμπαγάσα, τα είπε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός σκοράρει ανά 17 λεπτό με Κάνιο στην ενδεκάδα και ανά 35 χωρίς αυτόν. Όλοι το βλέπουν θετικό να μείνει ως τα 39 χρόνια του. Δεν γινόταν να δηλωθεί στη λίστα για το Champions League. Βαλντές κάνει τη διαφορά, χαίρεσε να αγωνίζεσαι μαζί του. Ενώ κάτω-κάτω στο Γαύρο, 100 γκολ, τόσα έφτασε ο θρύλος μετά την 4 στον Πλατανιά. Έχουν δείτε αναλυτικά ποιοι τα έχουν βάλει. Μείον 20 ο ΠΑΟΚ και έχει ακόμα. Ενώ ο Καρεμπέ είδε το σόου του Κολοβού, διήμερο στην Ιταλική πρωτεύουσα για Κάμπελ και Σέποβιτς, λέει βόλτα στη Ρώμη έκαναν τα παιδιά εδώ και έχει ένα ρεπορτάζ. Μόλις μπήκε ο Χολέμπας γεμίζει πολύ το οπλοστάσιο ενώπιση του μάτς με τους Άγγλους και ετοιμάζει εντυγκά με κολόνα τον εξαιρετικό Κονγκολέζο Κόφτη, δουλεύει το μάτς με τη United ο Μίτσελ, σκέψεις για αλλαγή συστήματος, τη δοκίμασε με τον Πλατανιά, συγγνώμη. Ωραία. Και αυτά στο Γαύρο και πάμε στη Live Sport, τελευταία μας εφημερίδα.
Πάω για αστέρια είναι ο μεγάλος τίτλος. Με γκολ τον Καρέλ και Τζαγκούνο Πάω πέρασε από τη σκληρή έδρα της Κομωτινής, μείωσε στους 5 βαθμούς από τον Πάω και βλέπει Σεντόνι. Εντυπωσιακό γλέντι από 1.500 οπαδούς του Παναθηναϊκού. Κατάπιε καραμπινά το πέναλτι ο Τριτσόνης. Ντεπούτο και αποθέωση για Πέτρη. Σας ευχαριστώ όλους. Ενώ ο Μίτσελ κάτω, λίγο πιο κάτω, ο Μίτσελ ξεπέρασε ακόμα και τον Βαλβέρδε. Τα 100 γκολ σε 37 αγώνες και τα τελείωτα ρεκόρ που σπάει ο θρύλος. Πέρασε με μούν από την Πηλαία Ολυμπιακός 74-72 τον ΠΑΟΚ. Ενώ πάνω στη Live Sport, η ΑΕΚ έχει τα ρήφα στις οκτάρες, 8-1 το Περιστέρι και ο στόχος της είναι πλέον να ανέβει και άλλο ένα επίπεδο και τώρα το διψήφιο. Καταιγιστικός ρυθμός από την Εκρηκτική και Απολαυστική Ένωση. Χατρίκ ο κορυφαίος Πλατέλας, άλλα δύο Μπρέσεβιτς που έφτασε στα 17. Δέλας, το πάθημα έγινε μάθημα. Ενώ πάνω περίεργα παιχνίδια στα Μέγαρα. Νέο διπλό Ηρακλή, ξύλο στον Κούγια και Παναχαϊκή για play-off. Όλα τα μάτς και το παρασκήνιο από την Β και Γ Εθνική. Όλα τα έψα, έχει εδώ πέρα όλα τα... Ενώ χάρισμα, λέει Αστέρας ΠΑΟΚ 2-1, ο Δικέφαλος προηγήθηκε, αλλά ο Μαντούρο και οι υπόλοιποι άμυνα δόρισαν την νίκη στους γηπεδούχους. Πανετολικός Απόλλων 2-1, πιστολιά λέει ο τίτλος. Ο Ιμπόγιοβιτς Καμαρά καθάρισαν τα πρώτα 12 λεπτά και γιόρτασαν το 8ο τρίποντο στο Αγρίνιο. Πανιόνιος Πας Γιάννενα 2-0, επτάψυχος. Δυο κολάρες από Κολοβό και Ντούνι λύτρωσαν την πλατεία των χιλίων προβλημάτων. Ενώ Άρης Βέρια 0-0, κολλημένοι, εγκλωβισμένοι στην τελευταία θέση παραμένουν οι κίτρινοι που τα έχουν με τη διαιτησία. Λοιπόν. Αυτά ήταν οι σημαντικότερα πρωτοσέλιδα από όλες τις αθλητικές μας εφημερίδες. Πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε και τα παιχνίδια. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό και τον Πλατανιά, 4-2. Όταν ο Ιμπαγάσα πάτησε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο, μεταμόρφωσε προς το καλύτερο τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έδωσε και πάσες, έβαλε και γκολ. Για πάμε να δούμε τα highlights. Φερνάντες, ανάμεσα σε δύο του πήρε την μπάλα ο Μανιάρ, της έδωσε στον Ολαϊτάν, πλασάρι 1-0. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Ολαϊτάν να σημαδεύει σωστά και να φτάνει τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα. Εκτέλεσε ο Δημήτρης. Ο Τετέ στην κεφαλιά, ο Γουνδουλάκης στο σουτ, πάνω στη γραμμή, προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε, 1-1. Σκόρερ ο Τόρες. Ο Τόρες ο οποίος είχε σκοράρει και στον πρώτο γύρο, ανοίγοντας το σκόρ για τον Πλατανιά. Ο Μανιάτης αλλάζει με τον Ιμπαγάσα. Πάλι ο Αργεντινός. Στο Σαβιόλα ο Βαλτές, 2-1, πρώτη κάθετη μεταβίβαση του Ιμπαγάσα στην περιοχή, γκολ για τον Ολυμπιακό. Ανοίγει λογαριασμό και ο Νέλσον Βαλτές με την ερυθρόλευκη πανέλα μετά τον Πέρες. Σαβιόλα, πάει στην πλάτη του Ιμπαγάσα, του πέρασε την μπάλα, ο Ιμπαγάσα γυρίζει, 3-1, με τον γκολ από τον Πέρες. Αν είναι δυνατόν, σε δύο φάσεις μπήκε ο Ιμπαγάσα στο μάτς, δύο γκολ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Δεύτερο τέρμα του Πέρες με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα ο Βλαχοδήμος είναι στην περιοχή, κάνει το shoot goal. Μειώνει ο Πλατανιάς με το τέρμα του Παναγιώτη Βλαχοδήμου που σκοράρει απέναντι στην ομάδα του και τον χειροκροτούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στο 72, κεφαλιά γκολ, Ιβάν Μαρκάνο. Στο 41 λεπτό είναι την μπάλα να περνά πάνω από την εστία του Γιοργαλίδη. Στο 78 κάνει το 4-2 για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά ήταν 4-2. Μια χαρά ο Ολυμπιακός, είπαμε, συμπλήρωσε και 100 γκολ. Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα μετά από 6 εντός έδρας νίκες στον Παθρακικό, στην Κομωτινή με 2-0 και μείωσε κι άλλο τη διαφορά από την δεύτερη θέση. Καρέλης και Τζακούντα γκολ. Για πάμε να δούμε.
Ο Ντιόγκο ελέγχει με το αριστερό, πατρακικός απειλεί και ο Καπίνος την πρώτη σπουδαία επέβαση στο παιχνίδι, σε αυτό το σούτ του Καθάριου. Ο Ζέκα για στήριγμα στα δεξιά ο Σπυρόπουλος, προτιμά τον Πράνιτς. Τρυπογυρίζει ο Καρέλης, θα κάνει το σούτ, πάντα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη στιγμή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τρομερό σούτ από τον Καρέλη. Προστινή παλιά τώρα για τον Ίγκορ που θέλει να απειλήσει. Ο πρώτος σκόρερ του Παθρακικού πετάει την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Καπίνου. Σέντρα από τον Παπαγεωργίου στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη σούτ από τον Καθάριο, η μπάλα ψηλά out. Ίγκορ που γύρισε πολύ πίσω σε αυτή την φάση. Κράτησε την μπάλα, την έχασε στην συνέχεια ο Μπεν Σαμπάτ. Απέντε ένα σούτ, έξυπνο ήταν, η μπάλα περνάει out. Εδώ ο Τζάνης θέλει να φύγει από τον Κουτρουμπί. Μονομαχία, η κόντρα. Παίζεται λέει ο Τριτσόνης, απομακρύνει ο Νάνο. Παναθηναϊκός που εκτός έδρας έχει νικήσει Εργοτέλη, Άρη, Καλονί, Λεβαδιακό, Βέρεια και ισοπαλία με Πλατανιά, Απόλλωνα και Όφη. Παλιά και σούτ στην κίνηση από τον Καρέλη. Αυτός είναι ο Αντιμπέρκ σήμερα για τον Γιάννη Αναστασίου. Αυτός είναι που δίνει προβάδισμα στους πράσινους και βάζει τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού. Σύντεφελ ψηλότερα όλων, αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Το Ρωμαίου με τον Καθάριο την κατεβάζει, γυρίζει προς τον Τριτσόνι. Ο Τριτσόνης του λέει παίζεται με χαρακτηριστικές κινήσεις. Νάνο, Παναθηναϊκός που ανεβάζει τις γραμμές του. Μία ακόμη σέντρα από τον Ισπανό στον Άραο Εμπόου. Παρέμβαση από τον Σαρακατσάνο, μένει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Κάτω ο Σαρακατσάνος που δείχνει να πονά από την πτώση του στην προηγούμενη φάση για να διώξει την μπάλα. Παιχνίδι πάντως που συνεχίζεται κανονικά με τον Καρέλη να πατάει περιοχή, να σουτάρει με το αριστερό out. Αμπέτ. Έμεινε όρθιος, έκανε τη σέντρα ο Ατζαγκούν. Προσπαθεί να ξεζουμίσει τη φάση, λάθος από τον Σέρεμε. Είναι εκεί κοντά ο Ατζαγκούν για το 2-0. Δεν μύριζε γκολ. Φαινόταν ότι ο Σέρεμε σε πρώτο χρόνο θα καθαρίσει την προηγούμενη φάση. Ο Ατζαγκούν όμως πήγε για την μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Διόγκο που αφήνει στο Τζάνι. Την έφερε στο δεξί, έκανε το σούτ. Κανένα πρόβλημα για τον Καπίνο. Ατζαγκούν. Ο Πράνιτς με το αριστερό. Ο Σέρεμετ δείχνει να αθλητιάζεται. Με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Πιέζει ο Απέτ. Κλέβει την μπάλα και θέλει να γίνει επικίνδυνος με το Σαρακατσάνο. Η μονομαχία κάτω ο Απέτ. Γυρίζει προς τον Τριτσόνι. Ο Τριτσόνις του λέει συνεχίζουμε κανονικά. Ο Απέτ βάζει πλάτη τον Σαρακατσάνο. Τριτσόνις αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πέρασε ο Τζάνης από την μπάλα. Ο Ίγκορ δοκιμάζει την τύχη του. Ψηλά πάνω από την εστιά. Ίγκορ πήρε από τον Τζάνη. Κρατάει την μπάλα. Αφήνει στον Μολίνα. Τρέχει να προλάβει να κλείσει ο Κουτρουμπής, έγινε η σέντρα, η μπάλα μπορεί να καταλήγει στα δίχτυα, αλλά έχει ακουστεί ήδη η σφυρίχτρα από τον Τριτσόνι. Η μπάλα στη σέντρα έχει περάσει out. Να δούμε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού, υπάρχει υπόδειξη για offside. Σαν να εμπροστινή παλιά για τον Πράνιτς, ο βοηθός στο βάθος είπε offside. Λοιπόν, αυτά γίνανε και στο Πανθρακικός Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε λίγο το ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Τα παιδικά λάθη στην άμυνα πραγματικά του ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με γκολ του Αθανασιάδη. Γκοϊάν και Χουάνμαν χάρισαν τη νίκη στην ομάδα στους Αρκάδες και κέρδισε και κράτησαν το δικέφαλο του Βορρά μακριά από την κορυφή, στους μείον 20. Και την έφεραν την ομάδα τους και στο μείον 6 από τη δεύτερη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ για τέταρτο σερί μάτς μακριά από την έδρα του φεύγει με κατεβασμένο το κεφάλι. Πάμε να δούμε, η αλήθεια ήταν ότι ο ΠΑΟΚ αρχίζει και έχει πρόβλημα γιατί θεωρούταν ότι ήταν ο δεύτερο αθλητής. Για πάμε να δούμε. Κιτσιού προσφέρει τον Άτχο, σκαφτεί παλιά για τον Αθανασιάδη, κεφαλιά, ευκαιρία και γκολ. Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ φτάνει στο 8ο γκολ του στο πρωτάθλημα, στο 60.
Υπέροχη assist από τον Νάτχο. 0-1. Ο Αθανασιάδης που είναι σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο καιρό και σκοράρει συνεχώς. Μουσέρο στην εκτέλεση. Στο βηματισμό του βρίσκει ο Γκοϊάν την μπάλα στο 65 και σοφαρίζει. Πλήρης αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟ, καθώς η μπάλα χαμηλά πάει, αλλά όπως σχεδόν περπατάει ο Γκοϊάν μέσα στην περιοχή του ΠΑΟ, βρίσκει την μπάλα στην πορεία του και νικάει το Γλύκο. Ένα φτηνό γκολ που δέχεται ο ΠΑΟ. Για να δούμε τη φάση με την λαθασμένη εκτίμηση από πλευράς παιχτών του ΠΑΟΚ και τον γκολ από τον Χουάνμα στο 78. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί δύο φτηνά γκολ στο σημερινό μάτς και χάνουμε 2-1 αυτή τη στιγμή. Ο Χουάνμα σκοράρει σε αυτό το φοβερό μπέρδεμα. Τραγικό λάθος εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κομαδούρο κάνει μια κατανόητη ενέργεια και εκμεταλλεύεται ο Χουάνμα. Μπαίνει ανάμεσά τους και βάζει ένα απίθανο γκολ. Λοιπόν, αυτά γίνανε και τώρα φυσικά πάμε να δούμε, γιατί είπαμε εμείς στην ΑΕΚ την έχουμε στην πρώτη εθνική και ας είναι στην τρίτη. Πάμε να δούμε το 8-1 που έκανε με τον ΑΟ Περιστερίου, χωρίς και κλεισμένο των θυρών, χωρίς τους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ, όμως τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, είναι στην κορυφή, ανεβαίνει η κατηγορία εννοείται και πανηγυρικά δοκιμάζονται και οι καινούργοι παίκτες που έρχονται στην ομάδα. Πάμε να δούμε και αυτά τα γκολ. Τσουκαλάς και πάλι Ρόβας, έχει ανέβει ψηλά η άμυνα του ΑΟ Περιστερίου, επικίνδυνα πράγματα. Ο Τσουκαλάς κάνει το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, προβολή όμως, δεν έρχεται το γκολ από τον Ντακόλ. Κάνει κίνηση ο Ανάκογλου, ούτε τώρα υπάρχει offside. Κορδέρο στριφογυρίζει έξω την περιοχή, το σούτ καλό και πάλι από τον Ντακόλ. Προϋποθέσεις με τον Μπέλη έξω από την περιοχή, στριφογυρίζει, κάνει ένα δύναμο σούτα, πέφτει, μπλοκάρει ο Ηλίας Μόρας. Να λοιπόν, που απαντά στις δύο απανωτές τις ευκαιρίες του Ντακόλ. Πλατέλας, βγαίνει από αριστερά ο Πενταβράκης, βγάζει την σέντρα, κεφαλιά τον Βρέτσεβιτς, 1-0. Πολύ ζεστός ο Κροάτης, στο 8 λοιπόν, η ΑΕΚ πετυχαίνει το πρώτο της τέρμα. Αλλαγή παιχνιδιού, εξαιρετική. Πλατέλας κοιτάζει προς την περιοχή, τελικά χαμηλά το γύρισμα και 2-0 από τον Βρέτσεβιτς. Αλλά το μισό γκολ νίκη στον Αλεχάνδρε Ντακόλ. Αρκετά νέα πρόσωπα θα έχει η ΑΕΚ την επόμενη περίοδο. Τον Σαρί. Ντακόλ, το σουτ λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κταπανίδη, σε έναν επιθετικό μονόλογο σε αυτά τα πρώτα λεπτά για την ΑΕΚ. Εδώ ένα ακόμη σουτ από τον Χρόνη και πάλι ο Βούρας σε επίκαιρη θέση, μπλοκάρει. Δεν τελειώνει τη φάση ο Βούρας, πάει να κάνει τα εύκολα δύσκολα εκεί. Βασίλογλου φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυριστή κεφαλιά. Το σούτ είναι καλό από τον Χέλμη, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βούρα. Ο Ρόβας, ωραία κίνηση από τον Τσουκαλά, είναι γρήγορος, θέλει να σεντράρει. Με τη μία βγαίνει και μαζεύει ο Τικταπανίδης, χάνει την μπάλα. Το σούτ από τον Αλεχάνδρε Ντακόλ, δεν βρίσκει στόχο. Για δούμε εδώ τον Πλατέλα, νικά τον Τικταπανίδη στο 26, με αυτή την εξαιρετική ατομική προσπάθεια ο Πλατέλας πετυχαίνει το 1ο εφετινό τέρμα, είναι πια δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Ιβάν Μπρέτσεβιτς. Βασίλογλου. Τσουκαλάς. Πλατέλας. Σκάβει ωραία μες στην περιοχή. Ο Ντακόλ αυτή τη φορά καταφέρνει να σκοράρει. Το ψάχνει από την αρχή το γκολ ο Αλεχάνδρε Ντακόλ. Τα καταφέρνει τώρα. 4-0 στο 38 με το 1ο εφετινό τέρμα του Ντακόλ.
εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά είναι καλή, αφύλακτος ο Χρόνης. Πλατέλας ξεκινά και πάλι δεξιά. Προσπαθεί μόνος του να μπει στην περιοχή. Συνεχίζει να κατάπαρα την πίεση την μπάλα. Ο Πόποβιτς εύκολο τελείωμα. Στο 51 σκόρερ και ο Πόποβιτς. Φτάνει τα 4 στο πρωτάθλημα μετά από την εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Πλατέλα. Ρόβας σκάβει πανέξυπνα για τον Τσουκαλά, πετάει την μπάλα μπροστά, έτοιμος για την σέντρα, τα χαλάει στο τέλος ο Τσουκαλάς. Πλατέλας, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, ψάχνει για το σούτ, το πραγματοποιεί, εκπληκτικό γκολ στο 54. Το σόου Πλατέλα συνεχίζεται 6-0 με αυτή την εκπληκτική ατομική ενέργεια. Πεταβράκης θέλει να μπει στην φάση, ο Ηλιάδης πιο πίσω στον Μπόσιο, το απευθείας σούτ, εκπληκτικό γκολ από τον Μπέλη. Να λοιπόν, που πετυχαίνει τον γκολ της τιμής. Λοιπόν, τόσα πολλά γκολ, τόσο μεγάλο βίντεο. Πού να χωρέσουν 8 γκολ όλα. Λοιπόν, πάμε να σας διαβάσω λίγο τη βαθμολογία πριν φύγω, γιατί δεν έχω χρόνο για περισσότερο. Θα δούμε και κάποια παιχνίδια αύριο, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 71 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 51, ο Ατρόμητος με 49, ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 46. Αστέρας Τρίπολης 45, Πανετολικός και Πανθρακικός έχουν από 34 βαθμούς. ΠΑΣ Γιάννα 32, Εργοτέλης 30, Όφι επίσης 30, Σκόντα Ξάνθη 29, ΑΕΛ Καλονής 29, Λεβαδιακός 27 και ο Πανιώνιος 27, Απόλλων 25, Πλατανιάς 22 και τελευταίοι Βέρεια με 20 και ο Άρης με 18 βαθμούς. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω εδώ, συνεχίζετε να παρακολουθείτε τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθεί η Λουκίλα Καρέρ μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Άντε, καλημέρα.